Είμαστε εδώ λοιπόν για να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών μας δυνάμεων. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μόλις το Σάββατο προς τους απανταχούνταΐδες που αμαυρώνουν την Κρήτη. Και αυτή ήταν η εξέλιξη μιας ακόμη συμπλοκής που σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Χάρακα. Μόλις 2-24 ώρα μετά τις εξαγγελίες για αυστηρά μέτρα στην Ήπεθρο και την εφαρμογή ειδικών σχεδίων αστυνόμευσης, καταιγισμός πυρών σήκωσε στο πόδι την περιοχή αλλά και την αστυνομία. Τρία αδέλφια κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής φέρονται να άνοιξαν πυρ με στόχο 74χρονο κτηνοτρόφωση χωριανό τους στα ορεινά όπου βρίσκονται τα ποιμνιοστάσια τους χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο 74χρονος κάλεσε από το κινητό του την αστυνομία την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συμπλοκή με το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού που έσπευσε στα ορεινά να ακούει από μακριά τους πυροβολισμούς. Ο ένας από τους κατηγορουμένους εγκλωβίστηκε και συνελήφθη άμεσα μέσα στο ποιμνιοστάσιο του. Αστυνομικοί της ΟΠ και της ασφάλειας των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων, ακόμη και της ΕΚΑΜ Κρήτης, έστησαν στη συνέχεια μπλόκα στην περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν το δεύτερο από τους κτηνοτρόφους που συμμετείχε στο ένοπλο επεισόδιο, το οποίο αποδεικνύει ότι οι εξαγγελίες και οι προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό όσο τα όπλα επιστρατεύονται για κάθε αφορμή. Θα είμαστε παρόντες μέχρι την οριστική εξάλληψη αυτών των φαινομένων. Αλλά ταυτόχρονα απαιτείται και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών, διότι δεν είναι λεβεντιά το να αλλιώς σκοτωνόμαστε. Δεν είναι λεβεντιά η βεντέτα. Όλα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα μιας άλλης εποχής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή με 4x4, το οποίο ακινητοποιήθηκε από πάνωπλους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του. Ενώ στη διάρκεια ερευνών στα ποιμνιοστάσια της οικογένειάς του κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, φυσίγκια και ένα μαχαίρι. Το χώρο που εκτυλίχθηκε η αρχική συμπλοκή ανάμεσα στους κτηνοτρόφους ερεύνησε κλιμάκιο της σήμανσης αναζητώντας κάλικες, βολίδες και άλλα πιστήρια. Συλληφθέντες κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ήδη έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.